Ευχαριστώ δημοσίως. Λίγο δύο πράγματα να προσθέσω. Δώσε μου το μικρόφωνο, αν θέλει κάποιος που θέλει να σκοτώθει. Για να δείτε λίγο τι είναι αυτό που αντιμετωπίστε. Η υπηρεσία, εφόσον πάρει στα χέρια της πολλές φορές διασταυρωμένα στοιχεία. Μέχρι σήμερα ενημερώνουμε ότι πέρα από το αρχικό δείγμα, η τριπλή ή τετραπλή σε πολλά σημεία έρευνα έδειξε μηδέν. Και μάλιστα επίσης να ενημερώσουμε, γιατί υπόθηκε το όνομα ενός εργαστηρίου, ότι στο ενδιάμεσο υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης, αυτό σας το λέω τώρα, που εμείς στείλαμε σε κάποια στιγμή, έτσι για να ησυχάσουμε ότι υπάρχει μια διασταύρωση και από δεύτερο, επαναλαμβάνω, πιστοποιημένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε λοιπόν. Αυτό είναι φωτογραφία ή κάρτες. Φωτογραφία. Είναι φωτογραφία. Τέλος πάντων. Αυτό που λέμε είναι, εδώ είναι, έρχεται το νερό από την Πραμόριτσα, εδώ είναι ο Μύριχος, εδώ είναι το Καλονέρι, εδώ είναι η Δεξαμενή Καλονερίου, 1-2 και από εκεί πέρα είναι το Α2. Φτάνουμε με το Α3 επάνω από το Διοστάσιο Γαλατινής, το νερό πάει στην Γαλατινή, από εκεί πέφτει εκεί που λέει δίπλα σε Άτιστα, είναι το Διοστάσιο, η Δεξαμενή σε Άτιστας, μοιράζεται μέσα. Ποιο ήταν το θέμα εδώ, στο προηγούμενο πάμε, ότι μία βρύση στον οικισμό Καλονερίου, το δείγμα που έφτασε στο εργαστήριο και έγραφε πάνω βρύση Καλονερίου, βρέθηκε αυτή η τιμή. Το νερό βλέπετε κάνει μια πορεία, πηγαίνει στην Καλονερίου, κατεβαίνει στη Σέρτσα. Δεν υπόθηκε νωρίτερα ότι εκείνη την ημέρα πάρθηκαν δείγματα από την Καλονερίου, τα οποία βρέθηκαν καθαρά. Μπαίνει στη Σέρτσα το νερό και από εκεί και πέρα υπάρχει μια βρύση η οποία συνδέεται σε αυτό το δίκτυο της δεξαμενής αυτής στην πλατεία χώρας Σιάτιστας. Στο άλλο πάμε. Οπότε η πλατεία χώρας Σιάτιστας δείχνει ένα δεύτερο δείγμα λερωμένο. Η δεξαμενή αυτή Σιάτιστας, η υπερχείλησή της, καταλήγει εδώ πίσω, στην δεξαμενή Αγίου Ηλία, προφήτη Ηλία. Εκεί έχουμε συνδεμένη μια δεύτερη βρύση, από εκεί παίρνει αυτή, μέσα στη Σιάτιστα, που εκείνη τη μέρα βρίσκεται καθαρή και αυτή. Δεν το επικοινωνήσαμε, δεν το είπαμε, γιατί δεν θέλαμε να σκορπίσουμε κάποιο πανικό μέσα στη Σιάτιστα, στο να αναρωτιέται κανείς από ποιο δίκτυο παίρνω, αν είναι από το καθαρό, αν είναι από το καινούριο. Οπότε ονομάσαμε με δικιά μας ευθύνη ότι όλη η Σιάτιστα θα θεωρείται το νερό μη πόσιμο, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε από όλη την πορεία αυτού του νερού, που αν το πάμε ακόμη πιο πίσω από πάνω την Πραμόριτσα, μέχρι το που τελειώνει το δίκτυο, που έχουμε εκεί την ημέρα πόσα δείγματα, Πρόεδρε, υπάρχουν σε όλο το δίκτυο. Ναι, την πρώτη, στις 26 Δεκάτου. 26 δείγματα λοιπόν. 26, 2, 27, 2, 3, 4, 5, 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
Μέρη, 2 στη Σάντσα, Νεάπολη, Τσοτήλη, πηγές πραμόρτσες που έχουν δικά τους εργαστήρια, 2 βρύσες, οι οποίες μάλιστα είναι και αυτές στο δίκτυο, φέρνουν ένα δείγμα το οποίο είναι λερωμένο, ενώ άλλες, άλλα πολλά σημεία φέρνουν να είναι καθαρά. Σίγουρα πολλά είναι τα ερωτηματικά που είχαμε κι εμείς όταν διαχειριστήκαμε αυτήν την κατάσταση. Δεν σκεφτήκαμε όμως τίποτα άλλο παρά να προσφύγουμε στους αρμόδιους για αυτή τη διαδικασία. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα που τα δείγματα βγαίνουν καθαρά, αλλά αυτό που είναι το ερώτημα λωνών μας, γιατί αυτά τα δείγματα βγήκαν λερωμένα. Εμείς δεν έχουμε απάντηση. Απάντηση θα την δώσει αργότερα οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν χρειάζεται να ασχοληθούν. Αυτοί το ξέρουν και αυτοί θα μας απαντήσουν. Όπως και εμείς, δεν είμαστε σε θέση, σε καμία περίπτωση, το είπα από την αρχή, να πούμε ότι το νερό είναι πόσιμο και ας βγαίνουν τα δείγματα όπως βγαίνουν και ας πολλοί από εμάς πίνουν και σήμερα από την κρίση και μαγειρεύουμε αυτό, δεν μετράει. Θα θεωρείται μη πόσιμο, περιμένουμε τις αναλύσεις, οι οποίες θα γίνουν σε εργαστήριο μάλιστα του εξωτερικού, είναι η αναλύση που έχει κάνει χθες ο κ. Βογιατζής, για να δοθεί το πράσινο φως, εφόσον όλα πάνε καλά.